Επιστρέψαμε εδώ στο Μαρίνο, εδώ στο Ρωτανό. Επιστρέψαμε, είχαμε ένα θεματάκι με τον ήχο μας, αλλά δεν μας είχαμε μία, γιατί να είμαστε, μιλάμε, ακουγόμαστε καμπάνα, όπως βλέπεις. Να σας πω, κουλεράκια μου γλυκά, πραγματικά, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, καλή μας εβδομάδα. Όπως είδατε, το θέμα μας είναι και σήμερα το bullying. Θα σας πω γενικότερα μετά τα χθεσινά γεγονότα. Δεν μου πάει η καρδιά. Είχαμε φτιάξει άλλο, εννοείται. Είχαμε άλλο πρόγραμμα στο κεφάλι μας. Είχαμε άλλο θέμα μαζί με τη Μαρία την Πλάνα εδώ και με την ομάδα. Αυτή που μην ξέρετε είναι full στη θετική ενέργεια, στο χαμόγελο, στον πανικό, στη φωνή και σε όλα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το συμβάν με αυτό το νέο το παλικάρι που δυστυχώς βρέθηκε νεκρό. Θεωρώ ότι είναι εθνικό πένθος και δεν μπορεί κανένας να γυρίσει την πλάτη σε κάτι τέτοιο και να μπούμε εδώ μέσα και να χοροπηδάμε και να είμαστε χαϊχούι και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Οπότε σήμερα λοιπόν θα ξαναμιλήσουμε, αν και έχουμε ξανακάνει θέμα για το bullying και πολύ ζητάτε ότι να γίνεται και να ξαναγίνεται. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σε μια καθημερινή εκπομπή live δεν γίνεται κάθε μέρα να έχουμε θέμα bullying. Εννοείται το bullying υπάρχει, δυστυχώς. Ο σχολικός εκφοβισμός υπάρχει και άλλο ένα αυξάνεται και δεν περιμένουμε, εννοείται, ένα τέτοιο συμβάν για να ασχοληθούμε, έτσι. Όλοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, όλοι είμαστε γνώστες, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν μπορούμε κάθε μέρα σε μια καθημερινή εκπομπή που πρέπει να τρέχουν τα θέματα και να προχωράνε, δεν μπορούμε κάθε μέρα να θίγουμε το συγκεκριμένο θέμα. Όμως σήμερα δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας αυτό που έγινε. Προσωπικά είμαι τρελά, απογοητευμένη, οργισμένη, στεναχωρημένη, όλα μαζί, γιατί ένα αθώο παλικάρι δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή, του αφαιρέθηκε η ζωή. Ξέρουμε, okay, ο ιατροδικαστής έχει πει ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας, κάτι που είναι πολύ θλιβερό. Εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή η ιστορία μπάζει από παντού νερά, δεν θα πω τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Και από εκεί πέρα η ουσία είναι μία, παιδιά, ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί σε κανέναν άνθρωπο ζωή και κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να βασανίζεται με τον τρόπο που βασανίστηκε αυτό το παλικάρι. Ενώ είναι 20 χρονών, είναι 20, 22, 21, πες όπως θες, 18, 19, όλα τα παιδιά τέλος πάντων έχουν το δικαίωμα να χαμογελούν, να κάνουν όνειρα, να ζούνε και να μην ασχολούνται με τίποτα τέτοιο. Πόσο θλιβερό, δεν έχω τίποτα να πω. Καλό ταξίδι να πούμε στο Βαγγέλη. Και εννοείται σήμερα θα ασχοληθούμε, θέλω να ασχοληθούμε με το θετικό του θέματος. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε εσείς σήμερα την άποψή σας για το πώς θα σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς θα πετύχουμε την εξάλληψη της σχολικής βίας, του σχολικού εκφοβισμού, του bullying, πώς θα βοηθήσουμε εμείς. Γιατί, όπως είδατε, ακούσαμε ότι όλοι ήταν γνώστες, και ο διευθυντής, και οι γονείς, και οι φοιτητές που σίγουρα, παιδιά, τώρα σε μια σχολή είναι σαν μια μικρή κοινωνία. Το μάτι εδώ μέσα είναι μια μικρή κοινωνία. Όλοι εμείς εδώ πέρα γνωριζόμαστε, ο ένας βλέπει τον άλλον, μιλάμε. Αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, ωραία, ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, αν μη τι άλλο, όλο και κάποιος θα είναι γνώστης. Το να σιωπάς, πραγματικά σε κάνει συνένοχο. Πραγματικά, όλοι είναι συνένοχοι. Και ο διευθυντής, και οι συμφοιτητές, και οι γονείς, όλοι είναι συνένοχοι. Έτσι, δεν το συζητάμε, δεν το δέχομαι. Κάτι άλλο δεν το δέχομαι πραγματικά, γιατί όταν γνωρίζουμε ένα γεγονός, δεν γίνεται να γυρνάμε την πλάτη ή δεν γίνεται να πούμε πόσο σπορ. Μπορεί κάποιοι να το πήραν στο σφαρά, έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Δεν ήταν και τίποτα. Αυτά είναι μεταξύ τους, τώρα είναι παιδιά. Κάποιοι του κάνουν χαβαλέ. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν βλέπεις ότι κάτι συνεχίζεται και όταν κάποια πλάκα, ας την πούμε, αν θες το πεις πλάκα, ξεπερνάει τα όρια, πρέπει να μιλάτε. Θα σας το ξαναπώ. Το hashtag μας σήμερα είναι Stop Bullying και μιλήστε τώρα. Θέλω πραγματικά να διαβάσω τα μηνύματά σας και θέλω να μου πείτε εσείς που είστε νέα παιδιά. Και σίγουρα βλέπετε πάρα πολλά, γιατί το περιστατικό με τον Βαγγέλη σίγουρα δεν είναι το μοναδικό. Καθημερινά σε κάθε σχολείο, σε κάθε σχολή, σε οποιαδήποτε ομάδα, παρατηρείται και αυτό το φαινόμενο. Και είναι θλιβερό το ότι η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση μόλις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα,
όσο μπορούμε και εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή να βοηθήσουμε. Πραγματικά, πείτε μας ό,τι θέλετε, στείλτε μήνυμα για το οτιδήποτε, μιλήστε γενικότερα και πώς να σου πω, αφυπνίστε τους, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω να κάνω. Δεν ξέρω, μιλήστε, ταρακουνήστε και τους γονείς και τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς, όλους, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω την άποψή σας. Θέλω να ακούσω πραγματικά πώς πιστεύετε εσείς ότι θα βοηθήσουμε στην εξάλληψη του σχολικού εκφοβισμού. Και πριν συνεχίσω και πριν ξεκινήσω να διαβάζω τα μηνύματα, θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα διαγωνισμό. Υπάρχουν κάποια μπλουζάκια τα οποία θα σας δείξω τώρα. Ξεκινάει ένας διαγωνισμός που θα λήξει την Κυριακή το βράδυ και οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσω Facebook. Είναι τα μπλουζάκια, η μάρκα είναι Bruised but not beaten. Λοιπόν, θέλω να σας τα δείξω. Έχουν πάρα πολύ ωραίες τάμπες. Είναι γενικότερα μπλουζάκια τα οποία μπορεί να τα φορέσει και μια κοπέλα και ένα αγόρι. Είναι unisex γενικότερα. Και θα κερδίσουν. Πάει, το χαρτί έπεσε. Όπως καταλαβαίνεις, σήμερα εντάξει, είμαστε λίγο στεραχωρημένοι. Τι να κάνουμε τώρα, μας επηρεάζουν τα γεγονότα, δεν είμαστε ανέστητοι. Λοιπόν, θα σας δείξω τις τάμπες, είναι πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια. Να σας πάρω και λίγο το κεφάλι έτσι από αυτά που λέγαμε τόση ώρα. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μου γενικότερα. Θα τη φορέσω και κάποια στιγμή αύριο μετά θα τη φορέσω. Είναι πάρα πολύ ωραίες τις τάμπες. Και μπορείτε να κερδίσετε 10 μπλουζάκια. 10 μπλουζάκια θα κληρώσουμε μέσω του κούλερ. Ο διαγωνισμός θα τελειώσει Κυριακή βράδυ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πες μου. Ναι, ωραία. Τέλεια. Κάτσε να τα δείξω βεβαίως. Και τι θα κάνετε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κοιτάξτε αυτή τη στάμπα. Βλέπετε πόσο ωραία είναι. Παίζουμε στο ασπρόμαυρο και με μία πινελιά κόκκινου εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μπλούζα. Λοιπόν, και στέλνετε στο post μας, το δικά διαμορφωμένο post όπως θέλουμε για όλους τους διαγωνισμούς εκεί στο cooler, ονομάται επώνυμο. Και την Κυριακή το βράδυ θα λήξει ο διαγωνισμός, θα βγουν οι νικητές, θα ανακοινωθούν και θα προμηθευτείτε αυτά τα πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια με τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στάμπες, έχω να πω. Εμένα μου αρέσουν όλα, δεν ξέρω ποιο να επιλέξω. Κάθε και τώρα αυτήν την εβδομάδα θα φοράω και από ένα να βλέπετε. Λοιπόν, και το τελευταίο μας εδώ πέρα που σας δείχνω. Να το. Κοίτα κι αυτό. Το βλέπετε. Αυτό. Λοιπόν, bruised but not beaten. Λοιπόν, σε όποιον αρέσουν και όποιος θέλει γενικότερα, μπορεί να στείλει ονοματεπώνυμο στο ειδικά διαμορφωμένο post μας στο Facebook, να πω μόνο έτσι, όχι Twitter, στο Facebook. Και την Κυριακή το βράδυ τελειώνει ο διαγωνισμός μας και θα ανακοινωθούν οι νικητές. Τώρα, να περάσουμε στα δικά μας. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα και μην γυρνάτε την πλάτη στο σχολικό εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία γενικότερα και αυτό που λέμε bullying, που είναι γνωστό ως bullying, γιατί πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να βοηθήσουμε. Είναι πολύ θλιβερό που μετά τον Άλεξ θρηνούμε ακόμη ένα παλικάρι, τον Βαγγέλη. Εγώ μόνο μεγάλη απογοήτευση μπορώ να έχω σήμερα. Γενικότερα είναι πολύ βαρύ το κλίμα και εδώ μέσα, γιατί δεν είμαστε αναισθητοί γενικότερα και μας επηρεάζουν τα γεγονότα. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με την Κατερίνα Ζαρίφη, που έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό ότι πρόκειται για εθνικό πένθος. Δεν πρόκειται για ένα απλό συμβάνι, ένα ξένο παιδί. Είναι, πώς σας πω τώρα, είναι πραγματικά εθνικό πένθος αυτό το πράγμα και είναι πολύ θλιβερό να ακούς τέτοια γεγονότα και τέτοιες ειδήσεις. Και γενικότερα είναι πολύ θλιβερό να βασανίζονται έτσι αθώες ψυχές. Πάρα πολύ άσχημο γίνεται. Λοιπόν, θα φορτώσουμε μηνύματα και επιστρέφω. Πάμε σε ένα break, να πάρουμε ανασούλα. Συνεχίζετε να στέλνετε. Το hashtag μας σήμερα είναι Stop Bullying. Θέλω να μου πείτε τη δική σας άποψη. Με ποιο τρόπο θα βοηθούσατε ώστε να εξαλείψουμε το σχολικό εκφοβισμό. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ ζωντανά στο Cooler. Ξεκινάει, σας εύχομαι να είναι υπέροχη για σας, εννοείται να μην σταματάτε, να χαμογελάτε, να έχετε θετική ενέργεια. Και εντάξει, είναι μια βαριά εβδομάδα και θα είναι βαριά εβδομάδα. Και θα συνεχίσουμε εδώ, θα μιλήσουμε για το bullying, γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας σε στα γεγονότα. Και όπως είπαμε, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να βγούμε χαϊχούι και να χοροπηδάμε και να γλεντάμε και να παίζουμε πολύ ανεβαστικά κομμάτια. Και γενικότερα, καταλαβαίνεις λίγο, η διάθεση είναι λίγο πεσμένη, γιατί αυτά τα περιστατικά πρέπει πραγματικά να μην μας αφήνουν ανέστητους και πραγματικά διάφορους. Κάτσε να πιάσω και το χαρτί που έριξα πριν και τον γκρέμισα. Μισό λεπτό κουλεράκι μου γλυκό.
Θα διαβάσω μηνύματα. Πριν όμως διαβάσω μηνύματα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας και βλέπω ότι έχετε σπεύσει όλοι να στείλετε και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σας ανησυχεί και δεν σας αφήνει, δεν μένετε απαραίτητα. Πες το, παιδιά, από ό,τι έχω στα λόγια μου σήμερα, είμαι τόσο στεναχωρημένη για το παλικάρι. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα σας πω ότι το Athens Digital Arts Festival επιστρέφει για 11η συνεχή χρονιά και προσκαλεί την καλλιτεχνική κοινότητα να υποβάλει τις προτάσεις της με θεματική Public Spaces. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Μαρτίου την Τετάρτη. Λοιπόν, και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο www.adaf.gr. Λοιπόν, πάμε επίσης να σας πω, πριν ξεκινήσουμε τα μηνύματα, έχουμε τους νικητές για τα δύο Samsung, τα δύο κινητά τηλέφωνα. Έγινε τέλος πάντων η κλήρωση, βγήκαν οι νικητές. Θυμάστε που είχαμε το διαγωνισμό για τα Samsung A-Series, Samsung Galaxy A3 και Samsung Galaxy A5. Με πάρα πολύ χαρά ανακοινώνω ότι η Ειρήνη Αλεξοπούλου κερδίζει το Samsung A3. Samsung Galaxy A3. Μπράβο, Ειρήνη μου, να είσαι καλά. Με γεια σου. Και η Ξένια Μαραμβελιωτάκη, Samsung Galaxy A5. Συγχαρητήρια, να τα χαρείτε. Δηλαδή, χαίρομαι ολόψυχα που πήγανε σε παιδιά εδώ πέρα δικά μας που συμμετείχανε, γιατί είπαμε οι εποχές είναι δύσκολες και τα κινητά τηλέφωνα πλέον είναι ακριβά. Η Ειρήνη Αλεξοπούλου, ξαναλέω, Samsung Galaxy A3 και Ξένια Μαραμβελιωτάκη, Samsung Galaxy A5. Συγχαρητήρια, με γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστείτε. Θα βγάλετε και μια φωτογραφία να μας στείλετε εδώ, να τη δούμε, να σας χαρούμε, βρε κορίτσια. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε με μηνύματα. Ανυπομονώ να δω τι έχετε γράψει σήμερα και ποια είναι η άποψή σας. Και το πρώτο μήνυμα έρχεται από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο Βίτα, το φιλαράκι εδώ της εκπομπής μας, που λέει: Πιστεύω, λέει, το να μιλήσεις σε κάποιο μεγαλύτερο δεν βοηθάει. Καλύτερα είναι να προσπαθήσεις να εξηγήσεις στον μπούλι το λάθος του. Συνεχίζει. Ή να μιλήσεις με 2-3 φίλους του που μπορούν να συμπερασπιστούν αν δεν μπορείς εσύ. Πιστεύω αυτά είναι πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Κωνσταντίνε, και εδώ και εμείς την άποψή μας θα πούμε, γιατί ούτε εμείς είμαστε ειδικοί. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, μου έχουν στείλει από χθες τόσα πολλά μηνύματα μέσα στο inbox μου, που κάποιες φορές, δηλαδή, μου λένε, δυστυχώς, προς πολύ μεγάλη απογοήτευσή μου, έχω να πω ότι μου έχουν στείλει παιδιά, τα οποία δέχονται σχολικό εκφοβισμό, είναι θύματα, και έχουν μιλήσει και στους γονείς τους, και στους καθηγητές τους και δεν τους βοηθάει κανείς. Σε αυτή την περίπτωση πραγματικά μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι να συμβουλεύσω, αν μου επιτρέπετε να συμβουλεύσω. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ τι θα έκανα εγώ και πώς θα το αντιμετώπιζα εγώ. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχεις μιλήσει στον μπαμπά σου, στη μαμά σου, στον μεγαλύτερο σου αδερφό, στον καθηγητή σου και σου γυρίζει την πλάτη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εάν αυτό θα βοηθούσε. Σίγουρα το να μιλήσεις σε κάποιο μεγάλο πρέπει να γίνει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αναφερθεί το γεγονός. Αυτό που λέμε το speak now, μίλα τώρα, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει. Μιλάς οπωσδήποτε σε γονείς καθηγητή και σε κάποιο μεγαλύτερο, ή είπαμε επικοινωνείς με αυτή την ανοιχτή γραμμή που υπάρχει και μπορείς να παραθέσεις το πρόβλημά σου. Ωραία, στο χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, οπωσδήποτε, και αν δεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν κάτι, πρέπει να στραφείς αλλού. Ή να σου πω κάτι, και αυτό είναι ωραίο που λες, ότι ο τύπος έλα και πιάστονε. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ναι, να πιάσεις το φίτι ή το μπούλι που λέμε, αλλά την ώρα που σε τραμπουκίζει ή σου ασκεί βία ή οτιδήποτε, φαντάζομαι δεν είναι εύκολο να κάτσεις να του εξηγήσεις, ούτε να του ζητήσεις εξηγήσεις ή να αναλύσετε το πρόβλημα και να τα βρείτε. Δηλαδή, αν πάρουμε τώρα το παράδειγμα του παιδιού, του Βαγγέλη, φαντάζομαι όταν οι άλλοι τον απειλούν και τον κυνηγάνε με έναν ημάντα να τον πνίξουν, δεν νομίζω ότι κάποιος θα καθότανε να συζητήσει. Δηλαδή, δεν υπάρχει συζήτηση εκεί πέρα. Τι να σου πω, και αυτό είναι μία λύση. Για μένα, η μεγαλύτερη λύση είναι να σου πω, να συσπηρωθούν όλα τα παιδιά σε ένα σχολείο ή γενικότερα, όπως φτιάχνουν ομάδες που τραμπουκίζουν κόσμο, να φτιαχτούν οι αντίστοιχες ομάδες για το αντιμπούλινγκ. Δηλαδή, συσπηρωθείτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να το παίρνουμε στην πλάκα. Παιδιά, υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο το παιδί ο Βαγγέλης. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε υποφέρουν και δεν μιλάνε και φοβούνται.
Κατάλαβες. Και όλο αυτό το πράγμα τους καταβάλει, μετά αρχίζουν, γυρίζει αυτό το πράγμα πάνω τους, έχουν τύψεις, αισθάνονται ότι κανείς δεν μπορεί να τους βοηθήσει, αισθάνονται ότι κανένας άνθρωπος δεν θα τους δώσει χείρα βοηθείας και τι κάνουν, πολύ απλά φτάνουν στο σημείο να κάνουν κακό στον εαυτό τους, που μπορεί να είναι και ένα κακό το οποίο πραγματικά μπορεί να είναι και το θλιβερό γεγονός που λέμε, να μην την πούμε τη λέξη, δεν μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ, αλλά πόσο δύναμη μπορεί να έχει αυτό το παλικάρι για να πράξει όπως έπραξε και πόση αγανάκτηση. Γιατί, παιδιά, τώρα το να αφαιρέσεις τη ζωή σου θέλει και πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν είναι εύκολο γεγονός, δεν είναι εύκολο να πάρει κάποιος την απόφαση να το κάνει, έτσι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ σου λέω, αν κάποιος άνθρωπος γυρίζει την πλάτη του, είτε είναι ο διευθυντής του σχολείου, είτε είναι ο καθηγητής, οτιδήποτε, προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι μόνοι μας, όπως είναι τα 15 μελή στο σχολείο, όπως είναι οι ομάδες γενικότερα και όλα αυτά. Για μένα, κάντε αντιμπούλινγκ ομάδες και βοηθήστε. Ή δεν ξέρω πώς να το πω. Επίσης, τι να σου πω τώρα, να κάνεις αστυνομία. Επίσης, ναι. Απευθυνθείτε στην αστυνομία, όπως λέει και ο Δαμάσιος, ή καλέστε το 1056, παρακάμψτε τους φίλους σας και τους γονείς σας και όλα, καλέστε το 1056, που υπάρχει εκεί ανοιχτή επικοινωνία με ομάδα στο χαμόγελο του παιδιού και πείτε το εκεί. Αν βλέπετε ότι κάποιος δεν σας βοηθάει, πείτε το αλλού, απευθυνθείτε αλλού. Τι να σας πω, δεν ξέρω, έχω σκεφτεί, σκέφτομαι από χθες πάρα πολλά πράγματα, ειλικρινά σου μιλάω. Μέχρι και το τι να σου πω, έχω σκεφτεί, Μαρία, σκέψου τύπου, να γίνουν ομάδες στα σχολεία που πραγματικά κάθε άνθρωπος που τραμπουκίζεται και δέχεται bullying, αυτομάτως να υπάρχει ομάδα από τους μαθητές του ή από τους συμφοιτητές του, οι οποίοι, δεν ξέρω, θα έχουν λογαριασμό στο Facebook και θα βγάζουν αυτό τον τύπο ή αυτούς τους τύπους στη φόρα. Είναι αυτός, είναι τόσο χρονών, πηγαίνει εκεί σχολείο, να δες τη φάτα του, αυτός τραμπουκίζει κόσμο. Δεν ξέρω πώς σου πω, δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ πολλά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μην φοβάστε και μην γυρίζετε την πλάτη σας. Γιατί, αν συμβεί κάτι σε ένα παιδί, είμαστε όλοι συνένοχοι. Αν δηλαδή συμβεί κάτι εδώ μέσα και εγώ το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι και δεν κάνω κάτι, δεν το λέω, δεν το παραθέτω, δεν προσπαθώ να βοηθήσω, είμαι κι εγώ. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά, που θα παραστούν σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πότε είναι, γιατί δεν έχω κοιτάξει, δεν έχω προλάβει να κοιτάξω, που θα παραστούν στην κηδεία αυτού του παιδιού, είναι συνένοχή του, είναι αυτοί που γύρισαν την πλάτη. Όποιος συμφοιτητής πάει, όποιος αδάσκαλος από το σχολείο πάει, οποιοδήποτε συγγενής του πάει, είναι όλοι συνένοχοι. Όλοι αυτοί που θα πάνε και καλά να του πούν το τελευταίο αντίο, είναι και αυτοί που τον οδήγησαν εκεί. Κατάλαβες είναι το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζω. Νόιζερ, Στάνερ, Λεγάκι. Κανονικά λέει το bullying πρέπει να σταματήσει άμεσα. Γιατί να πας να συμπεριφερθείς τον άλλον έτσι, χωρίς να σου κάνει τίποτα. Τι θα κερδίσεις. Αν συμπεριφέρεις στους αδύναμους, θα πει πως δεν έχεις τα κότσια να τα βάλεις με κάποιον στο επίπεδό σου. Επίσης, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Και επίσης, ποιος πραγματικά ορίζει τον αδύναμο, ποιος είναι αδύναμος. Γιατί να λέμε, γιατί επειδή κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι χαμηλών τόνων ή επειδή δεν του αρέσει να ασκεί βία ή επειδή είναι λίγο διαφορετικός, ποιος ορίζει τον αδύναμο. Κατάλαβες, θέλω να σου πω τώρα. Ίσα-ίσα, σου είπα, για μένα το συμβάν με αυτό το άτομο δείχνει πόσο δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί για μένα, εγώ θεωρώ ότι για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις αυτό που έκανες, για να ξεφύγεις, δηλαδή το παιδί είχε φτάσει, φαντάζομαι, στην διέξοδο είχε φτάσει ο άνθρωπος, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Να έχεις πολύ δύναμη μέσα σου. Και αυτό που έκανε, αυτό αποδεικνύει. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η λύση. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να πατάει την ελευθερία του άλλου. Κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να τραμπουκίζει κανέναν. Και κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να σου στερεί τη ζωή. Δηλαδή αυτό το παιδί είχε όνειρα. Ήθελε να σπουδάσει. Είχε μπροστά του μια ολόκληρη ζωή. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι, να τους πω έτσι, κατάφεραν να τον οδηγήσουν στο σημείο που δυστυχώς δεν υπάρχει γυρισμός. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα τώρα. Ραφαήλ Έιντζελ, μεγαλύτερη αυστηρότητα στους καθηγητές, όχι στο να κάθονται όλη μέρα λούφα στο γραφείο, όπως μερικοί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί το επάγγελμα του, θα το πω επάγγελμα, ο δάσκαλος και ο καθηγητής και ο εκπαιδευτικός, κάποτε ήταν λειτουργήμα. Τώρα, δυστυχώς, είναι επάγγελμα. Τώρα είναι μόνο να μπει ο μισθός την πρώτη του μήνα, να πάρουμε τις άδειες που, με την άδεια που μας αντιστοιχεί, τις ώρες που πρέπει που να είμαστε εκεί,
να κοιτάμε μήπως χτυπήσει και κανένα παιδί άντε στο διάλειμμα, να διορθώσουμε και 10 γραπτά και να πάμε να την κάνουμε στο χωριό μας 15 μέρες το καλοκαίρι, δύο με τρεις μήνες. Τούφα, όλη μέρα θάλασσα. Βέβαια, δεν είναι όλοι έτσι, συμφωνώ απόλυτα έτσι. Η πλειοψηφία είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και καθηγητές και εκπαιδευτικοί που πραγματικά κάνουν λειτουργήμα και είναι δίπλα στα παιδιά. Αλλά δυστυχώς δεν είναι όλοι έτσι. Δηλαδή, οποιοδήποτε καθηγητής είναι γνώστης μιας τέτοιας κατάστασης και γυρίζει την πλάτη του ή δεν το αντιμετωπίζουμε σοβαρά, το τύπου έλα μωρέ τώρα και αυτό, πιτσιρίκι είναι, τα παρατραβάει. Πολλοί έχουν τέτοια αντιμετώπιση, να ξέρεις, έτσι. Πολλοί έχουν. Ή επίσης μου ήρθε μήνυμα από παιδί στο inbox μου στο Twitter που δέχεται σχολικό εκφοβισμό και για κάποιο θέμα, δεν θα σας πω στον αέρα, και οι γονείς του, ξέρετε, η μάνα του, ξέρετε, του είπε. Και καλά σου κάνουν έτσι όπως κάνεις. Τι λες ρε δικιά μου, αλήθεια. Ωραία. Ωραίοι γονείς. Ξέρω βέβαια δεν είναι όλοι οι γονείς. Πραγματικά δεν γίνονται όλοι όσοι πρέπει να γίνονται γονείς. Αλλά από τη στιγμή που γίνονται τουλάχιστον κάνε το σωστό. Να είσαι δίπλα στο παιδί σου και να έχεις επικοινωνία με το παιδί σου. Γιατί δες τώρα, να, η χι μάνα μπορεί να μην αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Αλλά ξέρεις εσύ τι περνάει το παιδί σου 6 ώρες σχολικές καθημερινά στο σχολείο. Αυτό το καλά σου κάνουνε δεν είναι απάντηση, φιλενάδα, όμως εσύ που θες να έχεις και παιδί. Λοιπόν, Βασιλική Directioner. Καλύτερα να το πούμε σε κάποιο μεγαλύτερο. Εγώ όταν είχα πέσει θύμα στην Τετάρτη Δημοτικού, το είπα στους γονείς μου και πήγαμε στη διευθύντρια. Παρ' όλα αυτά δεν άλλαξε κάτι. Τώρα όμως που ξανασυναντηθήκαμε στο γυμνάσιο εδώ και 2 χρόνια, απλά τους αγνοώ. Εντάξει, τουλάχιστον εδώ μίλησε, όπως είπε, πήγανε και δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, δεν βοηθάνε στο σχολείο. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτά που ακούω και από αυτά που διαβάζω είναι ότι δεν βοηθάνε οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές στο σχολείο. Δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία που θα έπρεπε να δίνουν. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ να συνεχίσουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Συνεχίστε να στέλνετε την άποψή σας, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, έτσι, για να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Πάμε! Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε ζωντανά στο Cooler και σήμερα μιλάμε πάλι για το bullying και δεν αποκλείεται να ξανακάνω και εκπομπή για το bullying και όσο περισσότερο μπορώ να κάνω εκπομπή για το bullying. Δεν με νοιάζει και ας επαναλαμβανόμαστε, γιατί βλέπω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί το θέμα σας απασχολεί. Και επίσης, μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο πήρα άπειρα μηνύματα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς από παιδιά που έχουν πρόβλημα και κανένας άνθρωπος δεν τους βοηθάει. Και να σου πω τώρα, εξοργίστηκα και πραγματικά, τι να κάνω, να πάρω τα σχολεία σβάρνα και να πάω να βοηθήσω, δεν γίνεται όπως καταλαβαίνεις. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω να διαβάζω μηνύματα. Να σας πω, η Ρεν Παλ λέει, άτομα που ασκούν βία στα σχολεία θα πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικό σχολείο. Γιατί όχι, βεβαίως. Επιπλέον να διδάσκεται ψυχολογία στο σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να μιλήσουν σε μεγαλύτερους, να μπορούν να τους καταλάβουν και να τους νιώθουν καθηγητές, όσο για τους γονείς είναι δύσκολο ένας γονιός να πιστέψει ότι το παιδί του βιώνει bullying. Ξέρεις τι γίνεται, και αυτό συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου, θα έπρεπε σίγουρα να υπάρχει τέτοιο μάθημα στο σχολείο και γενικότερα επειδή η πλειοψηφία των παιδιών που ασκούνε βία ενδοσχολική. Έχουν πρόβλημα στο σπίτι τους, παιδιά. Όλα, για μένα, όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Από τα βιώματα του κάθε παιδιού, τις εικόνες που έχει και το τι γίνεται μέσα με τους γονείς του. Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει καθαρά από το σπίτι. Άρα, από τη στιγμή λοιπόν που ξεκινάει από εκεί, θα έπρεπε σίγουρα να υπάρχει ένα μάθημα στο σχολείο ή να υπάρχει μία ώρα που να πηγαίνει παιδοψυχολόγος στο σχολείο και να προσπαθεί να παρασύρει αυτά τα παιδιά, αν θες, σε εισαγωγικά, προς το σωστό δρόμο, να τους βοηθήσει. Συμφωνώ απόλυτα με τη γράφης. Στέλλα Παπαευθυμίου, μόνο το παιδί που έχει υποστεί bullying ξέρει πώς νιώθει, βεβαίως. Βασιλική Τούρ λέει, όλοι μας δεχόμαστε, απαραίτητο μάθημα στα σχολεία από το δημοτικό να σταματήσει όλο αυτό. Άννα Μαρία, ναι, η Άννα Μαρία μας λέγει τα μπλουζάκια. Άννα Μαρία, καταρχάς να σταματήσει όσα παιδιά ασκούν bullying, να καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν και όσα είναι θύματα να μην φοβούνται να μιλήσουν. Για να σταματήσει το μαρτύριό τους, συμφωνούμε απόλυτα. Το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να μιλήσεις. Αν δεν μιλήσεις, δεν θα ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα το κρατάς μέσα σου και σε βασανίζει, θα μείνει εκεί. Και δυστυχώς θα μπορεί να καταλήξει άσχημα.
Το θέμα είναι να μιλήσεις και να βρεθεί μια λύση. Και αν δεν μπορείς να βρεις τη λύση, μίλα κι αλλού. Υπάρχει, δηλαδή, αν οι γονείς σου, το ξαναλέω, δεν σε καταλαβαίνουν ή οι καθηγητές σου δεν σε καταλαβαίνουν, υπάρχει ανοιχτή γραμμή από το χαμόγελο του παιδιού 1056. Καλείς, πραγματικά, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να σου γυρίσουν την πλάτη. Αλήθεια σου λέω. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να κάνουμε κάτι για να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο να σταματήσει, αλλά δεν υπάρχει μόνο εκφοβισμός στο σχολείο. Διαδικτυακά υπάρχει, αλλά και μέσα στις οικογένειες. Και αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και αυτό υπάρχει. Πιστεύω ότι ο γονιός του εκφοβιστή θα πρέπει να το ξέρει, γιατί μόνο αυτός ξέρει να κουμαντάρει το παιδί του. Και ο Ελένη Αλφαμή, το παιδί το οποίο είναι θύμα bullying πρέπει να μιλήσει στον καθηγητή του, στους γονείς του. Ίσως να το βοηθήσει αυτό, αλλά μπορεί να νιώσει φόβο, αλλά και να νιώθει ότι πρέπει να το πει. Ναι, κοίταξε, ο φόβος είναι το πρώτο πράγμα που αισθάνονται και πολλοί δεν μιλάνε γιατί. Δεν θέλουν να δεχτούν ότι είναι θύματα bullying. Δηλαδή, πολλοί αισθάνονται ότι θα γίνουν resilient, το πούνε, ή ότι θα είναι δακτυλοδεικτούμενοι, ή ότι το θεωρούν ότι είναι αδυναμία. Δεν είναι αδυναμία, παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι ένα υπαρκτό γεγονός που, okay, μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Αν δέχεσαι bullying, δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος, ούτε ότι είσαι φλόρος, ούτε ότι είσαι κότα, να το πω έτσι χήμα, ούτε τίποτα δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέω, να μην φοβάστε να μιλήσετε. Η ακίνθη τσούρα. Όσα άτομα την προκαλούν, τα θεωρώ ανισόρροπα και άμυαλα. Βεβαίως, ανεγκέφαλοι είναι όλοι αυτοί. Παραδείγματος χάρη, το συμβάν με το φοιτητή ήταν απαράδεκτο. Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή και εξαιτίας τους μια ανθρώπινη ψυχή την έχασε. Δεν μπορώ να κατανοήσω την ευχαρίστηση που νιώθουν οι θύτες όταν βλέπουν το θύμα τους, συμφωνώ απόλυτα, να ταλαιπωρείται. Είναι απλά απαράδεκτο. Όσοι ασκούν βία πρέπει να τους πηγαίνουν και σε σοφρονιστικά κέντρα και σε ψυχολόγους, γιατί σίγουρα κάποιο ψυχικό τραύμα θα έχουν για να κάνουν τέτοιες βαναυσότητες. Συμφωνώ απόλυτα, η ακίνθη, με το μήνυμά σου. Ευαγγελία μου, σε λατρεύουμε. Βάλτε την Τζέι Πίτσι. Θα σου πω, σήμερα η μέρα δεν το σηκώνει. Δεν θέλαμε να παίξουμε πιο ανεβαστικά κομμάτια. Αύριο θα παίξουμε ό,τι δεν παίξαμε σήμερα, υπόσχομαι. Βικτόρια Γκράντε. Άτομα που ασκούν βία στα σχολεία να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιπλέον, διδάσκεται ψυχολογία σχολείο έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να μιλήσουν μεγαλύτερους, να μπορούν να τους καταλάβουν και να τους νιώθουν οι καθηγητές τους. Γιατί, ναι, κάτσε, γιατί είναι δύσκολο ως γονιός να πιστέψει ότι δεν είναι αυτό. Είναι θύμα bullying, να το διαβάσουμε. Μπράβο, Γκράντε, ξανά έστειλε μήνυμα. Η Ιωάννα πει: πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Όσοι ασκούν βία πρέπει να τιμωρούνται και όσοι είναι θύματα πρέπει να μιλάνε. Καλό θα είναι να υπάρχει μάθημα με θέμα τη βία. Απόλυτα συμφωνούμε. Μαρία Πολύδωρα, απλά μιλήστε, λέει, χωρίς φόβο. Πείτε ό,τι λέει σας συνέβη, ό,τι σας απασχολεί. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν και να σας προστατεύσουν. Με το να κλεινόμαστε τον εαυτό μας δεν κερδίζουμε τίποτα στο bullying. Μαρία μου, συμφωνώ μαζί σου. Για να δω, Κλαούντια Ταφ, τα σχολεία πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά από το bullying. Συμφωνώ, παιδιά, το σχολείο υποτίθεται. Στο σχολείο περνάει ένα παιδί, περνάει τις περισσότερες του ώρες και αρκετά χρόνια της ζωής του. Εκεί μέσα πρέπει να αισθάνεσαι ασφάλεια. Γιατί πας για να λάβεις γνώση για την πορεία, για τη μετέπειτα ζωή σου. Δεν μπορεί να είσαι μέσα και να περνάς άσχημα και να... Πραγματικά, συμφωνώ. Κώστας Μπαλάσκας, καλή εβδομάδα, Τσιό. Αυτό το θέμα υπήρχε και υπάρχει σε όλες τις ηλικίες, σε κορίτσια και αγόρια, αλλά ίσως σε εμάς είναι πιο συχνό το λεγόμενο bullying. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εμένα στην εποχή που πήγαινα σχολείο δεν ήταν τόσο. Δηλαδή τέτοιες ακρότητες δεν έχω ακούσει, δεν έχουν δει, δεν έχουν συμβεί. Σίγουρα υπάρχει και υπήρχε και θα υπάρχει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σίγουρα κάποια παιδιά μπορεί να βιώνουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που βίωσε ο Ευαγγέλης. Απλά η έκταση που πήρε το θέμα και η κατάληξη μας έχει τρομάξει όλους τόσο πολύ και σε φάση ότι ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Θα μου πεις, τώρα σας ήρθε. Όχι, δεν μας ήρθε τώρα. Καθημερινά υπάρχουν άτομα που παλεύουν και για να βοηθήσουν, αλλά καθημερινά υπάρχουν άτομα που παλεύουν μέσα τους και βασανίζονται, έτσι. Αλλά όσο μπορούμε κι εμείς, ρε παιδί μου, βοηθάμε. Δηλαδή με το να το θίξουμε σαν θέμα στην εκπομπή, με το να το πούμε, με το να σας προτρέψουμε παραπάνω. Δηλαδή, μιλήστε ή κάντε ομάδες. Πηγαίνετε, κάντε ομάδες αντι-bullying. Αλήθεια σας το λέω. Πηγαίνετε στους καθηγητές, πολλά στόματα μαζί και πείτε του: ο Τάδε σου έχει πει, ο Δαμασκηνός σου έχει πει ότι έχει πρόβλημα. Γιατί δεν κάνεις κάτι. Όλοι μαζί. Αφού μου λέτε, είχαμε κάνει και θέμα για καταλήψεις και μου στέλνετε για καταλήψεις, κάντε μια κατάληψη για αυτό το πράγμα. Αντί να κάνετε, για παράδειγμα, που μου έχουν στείλει πολλοί, ότι κάνω κατάληψη γιατί τη ρόπιτα δεν είναι τρίγωνη και τετράγωνη, κάντε κατάληψη για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, αρνηθείτε να μπείτε μέσα στο σχολείο αν δεν βοηθηθεί ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα. Ναι.
Πες. Ναι, και ο Δαμάσκηνος λέει εδώ το αγόρι ότι πρέπει να ψηφιστούν νόμοι. Ναι, πρέπει να ψηφιστούν νόμοι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν πρέπει, πρέπει σίγουρα η πολιτεία και γενικότερα να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα πολύ πολύ εντατικά. Πρέπει να ψηφιστούν οπωσδήποτε νόμοι και επιτέλους πρέπει οι πολιτικοί αυτής της χώρας να μην ασχολούνται μόνο με τις φωτογραφίες που θα κάνουν στα χείλη περιοδικά και με το ποιο αυτοκίνητο θα πάνε μέχρι τη Βουλή. Ειλικρινά. Αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το πει. Να πούμε λοιπόν πριν φύγω, γιατί πρέπει να φύγω και έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία θα διαβάσω. Και να ξέρετε ότι όσοι μου στέλνετε inbox και αντιμετωπίζετε προβλήματα, τα βλέπω και τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου και τα σκεφτόμαστε εδώ. Δεν είναι ότι απλά προσπαθώ να βρω έναν τρόπο για να σας βοηθήσω. Γιατί και εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν μπορώ να σου πω κάτι ακόμα. Καταλαβαίνεις. Κάποια μηνύματα είναι ακραία που έχω λάβει. Όμως δεν γυρίζουμε την πλάτη μας, τα διαβάζουμε όλα. Ό,τι στέλνετε εδώ, τα διαβάζουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, σας πω για τον 5ο φοιτητικό διαγωνισμό μηχανικής υπό τη διοργάνωση του Best Athens. Στις 13 και 14 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για 5η συνεχή χρονιά ο τοπικός γύρος διαγωνισμού φοιτητών μηχανικής European Best Engineering Competition. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται και αυτά, είναι πολύ σημαντικά να ενημερωνόμαστε. Οι αιτήσεις για το διαγωνισμό Athens έκλεισαν στις 7 Μαρτίου. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο, αξίζει πραγματικά να το κοιτάξετε. Εύχομαι πραγματικά να βοηθηθήκατε έστω και για λίγο ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε εδώ. Δεν μπορούσα να διαβάσω περισσότερα μηνύματα. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτό το θέμα. Μακάρι να μπορούσα να το θίγω κάθε μέρα στην εκπομπή και να διαβάζουμε μηνύματα και να βοηθάμε τον κόσμο. Όμως, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, έχω να πω μην το βλέπετε σαν πλάκα. Μπορεί να το βλέπετε σαν μπλάκι, μπορεί να μην το παίρνετε πολύ σοβαρά. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, του πάνε τον απείλησαν. Όχι παιδιά, ορίστε, από μία απειλή κοιτάξτε τι έγινε. Δεν είναι αστεία κάποια πράγματα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, να μιλάτε, να μην φοβάστε να μιλήσετε. Stop bullying, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ, στείλτε μηνύματα, θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και αυτό το μεσημέρι. Αύριο θα είμαστε κοντά σας με άλλο θέμα, εννοείται. Θα είμαστε λίγο πιο ανεβασμένοι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω σήμερα ήταν λίγο βαρύ το κλίμα, αλλά είπαμε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας στα γεγονότα. Γιατί, θα το ξαναπώ, μιλάμε για εθνικό πένθος. Δεν μιλάμε για ένα απλό συμβάν. Ωραία. Σας αφήνω. Σας καλησπερίζω. Να έχετε μια ωραία μέρα, μια καλή εβδομάδα και αύριο θα είμαστε εδώ πάλι ζωντανά στο κούλερ. Γεια σας, κουλεράκια μου γλυκά.